Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε, αυτό της ακρίβειας δηλαδή που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά, και θα πάμε να συζητήσουμε με τον Περικλή Γκόγκα, καθηγητής οικονομικών, ο οποίος είναι κοντά μας απόψε στο Δελτίο. Κύριε Γκόγκα, καλησπέρα. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν είναι ευχάριστο. Πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας καθημερινά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ακρίβεια που πλήττει, όπως είπαμε, τα ελληνικά νοικοκυριά. Τώρα, να μπούμε σε μία κουβέντα, λίγο να το δικαιολογήσουμε αυτό. Πώς συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει δηλαδή όλο αυτό, γιατί βλέπουμε αυτές τις τιμές στα καθημερινά μας προϊόντα, στα σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνουμε για να κάνουμε τα ψώνια μας? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο συνιστώσεις στο πρόβλημα. Η μία πλευρά είναι αυτό, σε μια πρόσφατη μελέτη που διάβασα αυτές τις μέρες, που δείχνει ότι στις χώρες του ΟΣΑ, 37 χώρες, η Ελλάδα είναι πρώτη από το τέλος, μετά το Μεξικό, στην αγοραστική δύναμη. Έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, δηλαδή, μετά το Μεξικό, σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Και αυτό είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων: χαμηλών αμοιβών και πολύ υψηλών τιμών που παρατηρούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια. Για μένα, ο λόγος που συμβαίνει αυτό επικεντρώνεται στο ότι δεν υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός. Αυτό το βλέπουμε παντού γύρω μας. Για κάτι τέτοιο μίλησε και μια πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος που διάβασα, που εντοπίζει το πρόβλημα σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή, από εκεί που ξεκινούν τα προϊόντα, από τους ενδιάμεσους, μέχρι που θα φτάσουν τα προϊόντα στο ράφι, στον τελικό καταναλωτή, εντοπίζει προβλήματα ανταγωνισμού. Είναι στις λεγόμενες ολιγοπωλιακές πρακτικές που υπάρχουν? Ακριβώς. Υπάρχουν ολιγοπωλιακές πρακτικές. Εμείς, τουλάχιστον οι οικονομολόγοι, τις βλέπουμε. Θα έπρεπε οι αρχές που υπάρχουν, οι αρμόδιες για να ελέγχουν τη δομή της αγοράς, να λειτουργούν καθημερινά και να λειτουργούν πραγματικά ανεξάρτητα. Φυσικά, για να το κάνουν αυτό, πρέπει να είναι και στελεχωμένες με αρκετό κόσμο, έτσι, εξειδικευμένο, να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αλλά γενικότερα υπάρχει στη χώρα μας μια αδράνεια σε αυτό το θέμα. Εγώ, τουλάχιστον, αυτό βλέπω. Τι θα έπρεπε να συμβεί, πού θα έπρεπε να εστιάσουν, πιστεύετε, οι αρχές για να μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό που βιώνουμε? Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την μικρή, τη μεσαία, την επιχείρηση, και ας μην ξεχνάμε, στην Ελλάδα το 95-98% των επιχειρήσεων είναι αυτό που χαρακτηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι. Και οι περισσότεροι φίλοι μας και γνωστοί έχουν να κάνουν με αυτές τις επιχειρήσεις. Είτε εργάζονται, είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε έχουν συναλλαγές με αυτές τις επιχειρήσεις. Άρα, λοιπόν, στήριξη στη μικρομεσαία επιχείρηση με όποιον τρόπο μπορούμε, και για να μπορεί να μπαίνει σε αυτή την αγορά, να μπορεί να ανταγωνιστεί επί ίσης όρης όμως, και όχι αθέμητα με τους γίγαντες που υπάρχουν σε όλες τις αγορές. Αλλά για να μπορέσει να γίνει και καλύτερη και αυτή, να έχει χαμηλότερες τιμές, οπότε σε μια, έτσι, αγορά που λειτουργεί αρμονικά, να μπορεί εξίσου να ανταγωνίζεται όλους αυτούς τους μεγάλους παίχτες που υπάρχουν στις αγορές αυτές. Αντιγράφουμε μερικές φορές πράγματα από άλλες χώρες. Τις περισσότερες φορές δεν είναι και τα καλύτερα αυτά που αντιγράφουμε. Μήπως εδώ θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να αντιγράψουμε κάτι από κάποιες άλλες χώρες που το κάνουν καλύτερα? Ναι, αντιγράφουμε. Ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι αντιγράφουμε όταν είσαι λίγο πίσω. Το καλό είναι ότι μπορείς να αντιγράψεις κάποιον που πάει καλύτερα. Αυτό είναι καλό. Εμείς αντιγράφουμε όμως αποσπασματικά. Δηλαδή, παίρνουμε ένα κομμάτι από εδώ, ένα κομμάτι από εκεί, τα οποία σαν ένα puzzle δεν δένουν μεταξύ τους. Θα πρέπει να πάρουμε να βρούμε μια χώρα, πάντα το λέω εγώ, θα πρέπει να βρούμε μια χώρα πρότυπο για μας, για πώς είναι για το μέσο πολίτη δηλαδή. Γιατί για τους τόπους αυτούς που έχουν πολλά χρήματα, μεγάλα εισοδήματα, σε οποιαδήποτε χώρα μια χαρά περνάνε. Για μένα αυτές οι χώρες, παράδειγμα, είναι η Αυστραλία, είναι η Δανία, είναι οι σκανδιναβικές χώρες, και να την αντιγράψουμε, να πάρουμε, να δούμε τις δομές, πώς έχουν στήσει τους μηχανισμούς αυτούς ελέγχου των τιμών, ελέγχου των ενοικίων στις σκανδιναβικές χώρες, που υπάρχουν οι μηχανισμοί. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φτιάξουμε τον τροχό εμείς από την αρχή στην Ελλάδα. Πρέπει να πάρουμε, να τον αντιγράψουμε. Δεν υπάρχει κανένα copyright σε αυτό, για να μην μπορούμε να κάνουμε αυτή την αντιγραφή. Σοβαρό ζήτημα, κύριε καθηγητά, αντιμετωπίζουμε και στο ρεύμα, τόσο στη λιανική όσο και στην χονδρική. Εκεί, γιατί είναι έτσι καυτή, θα λέγαμε, η τιμή του ρεύματος? Εκεί είναι το πρόβλημα αυτό που λέμε ότι υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει πολλαπλάσιο στον τομέα της ενέργειας. Είναι κακοσχεδιασμένο το σύστημα.
Μιλάμε για ένα χρηματιστήριο ενέργειας, μόνο κατ' όνομα είναι χρηματιστήριο, γιατί στα χρηματιστήρια, αν πάτε σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο στον κόσμο, υπάρχουν χιλιάδες αγοραστές, αν όχι εκατομμύρια, αγοραστές και πολιτές. Στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, οι μεγάλοι παίκτες είναι τέσσερις. Έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι πάροχοι που παράγουν την ενέργεια για την Ελλάδα είναι μόνο τέσσερις. Αυτοί λοιπόν έχουν κάθε λόγο να προσπαθήσουν να λειτουργήσουν ολιγοπωλιακά και ως ένα καρτέλ, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, και το βλέπουμε ότι αυτό κάνουν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι βγάζουν υπερκέρδη. Οπότε είναι αυτό και η απόδειξη του τι ακριβώς γίνεται σε αυτή την αγορά. Και εδώ μάλλον είναι λίγα τα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Έτσι, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε πριν, μάλλον εδώ δεν μπορούν να γίνουν και πολλά. Για να γίνουν κάποια πράγματα, χρειάζεται να υπάρχει θάρρος, τόλμη και να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε σημαντικές αλλαγές. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή θα πάμε στην κρατικοποίηση της ενέργειας, που για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, όπου εκεί πέρα οι τιμές θα κρατούνται χαμηλά για όλους και για τις μικρές επιχειρήσεις που λέγαμε προηγουμένως και για τον καταναλωτή, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να ανταπεξέρχονται στο βασικότερο αγαθό που υπάρχει σήμερα στις διεθνείς οικονομίες. Έτσι. Χωρίς ηλεκτρική ενέργεια δεν γίνεται τίποτα. Ή αν μπορέσουμε να πάμε σε μια αγορά πραγματικά ανταγωνιστική, να υπάρχουν δηλαδή 100 εταιρείες οι οποίες να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, όπου εκεί πέρα ίσως μπορέσουμε να δούμε και κάποιες πιο λογικές τιμές από ό,τι βλέπουμε τώρα. Μάλιστα. Αν βάλουμε και με αυτό το ερώτημα, θα σας αποχαιρετήσουμε. Αν βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, πιστεύετε από πότε και μετά ίσως μπορεί να αλλάξει κάτι? Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη ή είναι ρυψοκίνδυνο? Αν δεν αλλάξει η δομή της αγοράς, εγώ δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, παραμένουμε από τότε που άρχισε να λειτουργεί το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας, το 2020, παραμένουμε η ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το βλέπουμε στις καθημερινές τιμές της χονδρικής της ενέργειας. Και δεν υπάρχει κίνητρο από κανέναν να αλλάξει αυτό. Έτσι, σίγουρα οι τέσσερις παραγωγοί δεν έχουν κανένα κίνητρο να μειώσουν τα πάρα πολλά τους κέρδη. Άρα λοιπόν δεν βλέπω να συμβαίνει καμιά αλλαγή, αν δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη δομή αυτής της αγοράς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.